Έχουμε διαγραφές χρεών από το δημόσιο. Ναι, ας το πούμε έτσι. 100.000 κόσμος, κύριε. Για πάμε δεν να δούμε το θέμα. Να καλημερίσουμε και την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρο. Καλημέρα, 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 καλημέρα. Γεια σου, Κάθριν. Πάμε κάνεις να το δούμε το θέμα λίγο. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι είναι μια εγκύκλιος του κυρίου Πιτσιλή, η οποία αναρτήθηκε πριν από λίγα 24 ώρα στην ΑΔΕ. Ουσιαστικά, επειδή μίλησα και με τον ίδιο, μου αναφέρει ότι είναι μια ιστορία παλιά. Αναφέρεται στον νόμο του νόμου Κατσέλη του 2010. Τι διευκρινίζει? Διευκρινίζει ότι για να μπορέσουν να διαγραφούν τα χρέη σου από το δημόσιο, πρακτικά για όσους έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, θα πρέπει να είναι ενήμεροι, να έχουν πληρώσει δηλαδή τις δόσεις που έχουν συμφωνήσει. Τρία χρόνια. Ναι, για τρία χρόνια ακριβώς έχουν συμφωνήσει με το δικαστήριο. Να βλέπουμε και στους δέκτες μας ακριβώς. Να έχει περιληφθεί λοιπόν η απέτηση του δημοσίου ως πιστωτή. Το δεύτερο στοιχείο, να έχει επιδοθεί στο δημόσιο η αίτηση του οφειλέτη παγωγή στον νόμο Κατσέλη. Και το τρίτο βασικό στοιχείο, αυτό που μόλις τώρα είπαμε, να έχει πληρώσει κανονικά εντός της τριετίας όλους τους πιστωτές του. Για να καταλάβω, συγγνώμη παιδιά, για να το καταλάβω, να το καταλάβει ο κόσμος. Έχω εγώ μπει στον νόμο Κατσέλη. Χρώσταγα 150.000. Μου κουρεύουν τα 100. Για να φύγουν τα 100 οριστικά, θα πρέπει εγώ για τρία χρόνια να έχω πληρώσει κανονικά κτλ. Και τώρα έρχεται ο κύριος Πιτσιλής και λέει ότι διαγράφονται. Καλά, καταλαβαίνουμε. Σωστά. Τι είχε συμβεί μέχρι τώρα? Να σου πω τι είχε συμβεί μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα είχαν διαγραφεί αυτά τα χρέη τύπης με τη δικαστική απόφαση. Όμως, παρότι πλήρωναν κανονικά οι δανειολήπτες τις οφειλές που είχαν συμφωνήσει με το δικαστήριο, στην εφορία εμφανιζόταν το ποσό αυτό. Ότι χρωστάνε. Ότι χρωστάνε. Δεν διαγράφονταν. Έπρεπε να πάνε με τις δικαστικές αποφάσεις καταρχάς για να κάνουν μια ολόκληρη ιστορία με τον έφορο για να μπορέσουν να διαγράψουν. Και είπε λοιπόν ο κ. Πιτσιλής ότι αυτό θα είναι μια απλή διαδικασία πλέον τώρα, εφόσον ο ελεγχτός. Απλή προσαρμογή δηλαδή είναι ένα πράγμα. Απλή προσαρμογή δεν είναι κάτι. Άρα, να μην πανηγυρίσουμε δηλαδή, κυρία Φραγκάκη. Ακριβώς. Είναι μια προσαρμογή και να πούμε ότι είχαμε δει περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, είχαν ενταχθεί και τα χρέη προς το δημόσιο, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε δει ότι δεν είχαν ενταχθεί αυτά τα χρέη. Γνωρίζετε τις περιπτώσεις για την αντισυνταγματικότητα της ένταξης αυτών των χρεών. Εδώ μιλάμε για κάποιους που μπόρεσαν να τα εντάξουν και είχαν, λόγω του προβλήματος που ανέφερε προηγουμένως και ο Σπύρος, είχαν δεχτεί μέχρι και κατασχέσεις, ότι δηλαδή δεν ήταν ενήμεροι και δεν κατέβαλαν κανονικά τα ποσά αυτά. Αν και είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη κανονικά, υπήρχε δικαστική απόφαση. Παιδιά, υπήρχε δικαστική απόφαση και δεν την αναγνώριζαν. Ναι, πάμε αυτό, καλά. Αυτό έχει συμβεί. Μη σου θίξω εσένα στις δικαστικές και τις δικαστικές αποφάσεις. Θες να έχεις μια απόφαση υπέρ σου και να μην την εφαρμόζει το κράτος. Έχει συμβεί και με τις τράπεζες και με το δημόσιο. Θα πάω στη Φραγκάκη, δεν θα έρθω σε εσένα. Εγώ θα στα κάνω καλύτερα. Ρε, ναι. Πράγματι και προβλέπεται και αποζημίωση σε αυτόν ο οποίος το δημόσιο δεν αναγνωρίζει τη δικαστική απόφαση, έτσι. Σωστά. Υπάρχει νόμος σχετικός. Και κατά τον ίδιο τρόπο το ίδιο έκαναν και κάποιες τράπεζες, οι οποίες εξέδιδαν μάλιστα και διαταγές πληρωμής σε περιπτώσεις που τους είχαμε εντάξει κανονικά. Πόσο κόσμο αφορά αυτό το πράγμα εδώ που μιλάμε? Τουλάχιστον 100.000 δανειολήπτες. Οι οποίοι δεν θα έχουν να αντιμετωπίσουν, Σπύρο, ναι, όλη τη γραφειοκρατία, όλα αυτά τα πράγματα, τσεκρεμότητες. Η γραφειοκρατία αντιμετωπίζει αυτή η εγκύκλιος ή μάλλον ξαναδιευκρινίζει το τι προβλεπόταν στο νόμο. Βέβαια πρέπει η απόφαση να είναι αμετάκλητη και να μην υπάρχει και έκπτωση ουσιαστικά από τον νόμο Κατσέλη, επειδή υπήρξε δόλος ή επειδή δεν πλήρωναν τέσσερις δόσεις. Αφορά και χρέη προς το δημόσιο αυτό? Αφορά όλους τους πιστωτές. Είτε δημόσιες τράπεζες και λέει, οπουδήποτε ήσουν ανοιχτός και έμπαινες μέσα στον νόμο Κατσέλη. Λέει λοιπόν ο κ. Πιτσιλής, λέει η κύκλος αυτή, διευκρινίζει ότι εμένα δεν με αφορά να είσαι τακτοποιημένος απέναντι σε μένα. Με ενδιαφέρει να είσαι τακτοποιημένος απέναντι σε όλους τους πιστωτές σου. Άρα, σωστά, λέει ο Πιτσιλής ότι εμένα θέλω να δω την εικόνα σου παντού, να είσαι τακτοποιημένος για τρία χρόνια. Να πληρώνεις δηλαδή συμμέτρως όλους τους πιστωτές, όχι μόνο το δημόσιο, λοιπόν, για να γίνει αυτό.